Τους τόνους της αντιπαράθεσης στο προεκλογικό σκηνικό άναψε χθες η νέα αναφορά του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, ότι στις συνομιλίες του Γκραμ Μοντανά οι μόνοι που τάχθηκαν υπέρ της θέσης για μηδέν στρατό και μηδέν εγγύησεις ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτζάς. Θέση την οποία επανέλαβε και σήμερα από το στούντιο του ΟΜΕΚΑ. Υπάρχουν και πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Τι έλεγαν κάποιοι, πώς πίεζαν τον κύριο Αναστασιάδη. Και τότε, ναι, δύο πολιτικοί στάθηκαν στο πλευρό του. Ναι. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό το πράγμα. Ο ένας είναι ο Νίκος Κοτζάς, τότε το αναγνωρίσαμε και δημόσια. Mm-hmm. Και ο άλλος ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για λανθασμένη ενημέρωση του Νικόλα Παπαδόπουλου, έκανε λόγο ότι ως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκλεκτός του άγγελ για τις προεδρικές εκλογές, Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος ήταν παρός στις συνομιλίες του Γκραμ Μοντανά. Δεν νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος από τους δύο προαναφερθέντες είχε ακριβώς αυτήν τη θέση. Σίγουρα, εγώ ήμουν αυτός που επάλεψε περισσότερο από όλους για το μηδέν στρατεύματα και μηδέν εγγύησεις και το ξέρει ο κόσμος όλος. Με το Δημοκρατικό Κόμμα να επανέρχεται και μέσω ανακοίνωσης να υπενθυμίζει στον Ανδρέα Μαυρογιάννη τις επιθέσεις αρχηγών κομμάτων προς τον Νίκο Κοτζά, ότι με την στάση και τις θέσεις που προέβαλε παρεμποδίζεται τη διαδικασία και την επίλυση του Κυπριακού. Εμείς σημειώνουμε τη θέση που εκφράζει σήμερα ο κ. Μαυρογιάννης για μηδέν στρατό και μηδέν εγγύησεις. Αλλά καλά θα ήταν να ξεκαθαρίσει ο κ. Μαυρογιάννης αν συμφωνεί και το ΑΚΕΛ με αυτή τη θέση. Πάντως, όταν ως Δίκο προβάλαμε αυτή τη θέση, το ΑΚΕΛ μας χαρακτήριζε μαξιμαλιστές. Με τη σειρά του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει πως με την στήριξη της υποψηφιότητας Χριστοδούλιδη από το Δημοκρατικό Κόμμα έπεσε η αυλία στο θέατρο της ανεξάρτητης υποψηφιότητας. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε κατά λέξη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βάζει υποψηφιότητα απέναντι στον Δησί. Μας είπε επίσης πως πρότεινε εδώ και μήνες τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο ΑΚΕΛ. Έντονη διαφωνία με την απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος να στηρίξει την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη εξέφρασε εκ των στενών συνεργατών του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου, Νίκος Παπευσταθίου. Το Δίκο επέλεξε υποστήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιβραβεύοντας το επί 9 χρόνια βασικό στέλεχος υπουργό της πλέον διεφθαρμένης κυβέρνησης, όπως υποστήριζε και την κλοπή του οράματος του Ιωάννη Κασουλίδη. Όραμα που προτάθηκε εναντίον της υποψηφιότητας του Τάσου στις προεδρικές του 2008. Κρίμα. Λυπάμαι. Με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου. Οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν στο ότι διαφωνούν κυρίως στο κυπριακό πρόβλημα. Με τον Αβέροφ Νεοφύτου, ωστόσο, να σημειώνει με νόημα πως τα δύο κόμματα συνεργάστηκαν στο παρελθόν σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε την ΕΔΕΚ να στηρίξει τον Δημοκρατικό Συναγερμό την πρώτη Κυριακή. Η ΕΔΕΚ δεν ακολουθεί κανέναν κόμμα. Ανεξάρτητα αν έχουμε πει ότι θα διερευνήσουμε την οποιαδήποτε δυνατότητα συμπόρευσης μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα. Από εκεί και πέρα, το τι θα πράξει η ΕΔΕΚ στις προεδρικές εκλογές θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Με τον Αβέροφ Νεοφύτου, με αφορμή το ξεκαθάρισμα του σκηνικού σε σχέση με τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές, να επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του για debate προς τους ανθυποψηφίους του. Οφείλουμε όλοι σαν